Άρχεται η συνεδρία. Να ξεκινήσουμε το τρίτο συμβούλιο. Σήμερα ένα συμβούλιο που έγινε, που κρίθηκε κατεπίγον για κάποια θέματα που θα δούμε. Κάποια την Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκαν, ο κ. Παντελής και ο κ. Κορδόσης. Στην αρχή να δώσουμε τη συλληπιτήρια στη Φράνη και Σαρά σήμερα και να ξεκινήσουμε στο πρώτο θέμα. Καταρχήν να αποφασίσουμε για το κατεπίγον του θέματος. Νομίζω αυτό είναι πασιφανές, δεν χρειάζεται μία παρατήρηση. Παρακαλώ. Επί των θυμάτων δεν θα υπάρξει καμία, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί των θυμάτων δεν θα υπάρξει καμία αντίρρηση. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τον κοινωνικό του χαρακτήρα, την κοινωνική του σημασία. Αντίρρηση υπάρχει ως προς τον χαρακτήρα του κατεπίγοντος για δύο λόγους. Θα επιθυμούσαμε στις προσκλήσεις να αναγράφεται, να δικαιολογείται το κατεπίγον. Μπορεί να θεωρούμε όλοι ότι είναι αυτονόητο, αλλά να φέρεται και να βλέπουμε για ποιο λόγο έρχεται κατεπιγόντως να συζητηθεί και θα θέλαμε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει να αποφεύγουμε αυτή τη διαδικασία του κατεπίγοντος για ζητήματα τα οποία μπορούν να προβλεφθούν και να προετοιμαστούν, τόσο ώστε για την αρτιότερη και πληρέστερη δική μας προετοιμασία να μην υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα και προβλήματα, να αποφεύγονται και να μπορέσουμε σε κάποιες τακτικές συνεδριάσεις να τα βάζουμε. Είναι στο θέμα το διαδικαστικό της προσκλήσεως. Επί της ουσίας δεν υπάρχει καμία αντίρρηση και νομίζω ότι εκδηλώνει ο χώρος συνάδελφε Αλέξανδρε. Να σας πω ότι έχει προβληθεί αυτό. Στην πρόσκληση αναγράφεται για την εκδηλώση γίνονται του Σαββατοκυριακού, χρηματοδότησε ένα μηχανέμιο, στην διάρκεια εχθές του απόγευμα. Εμείς δεν το μάθαμε, εγώ προσωπικά το έμαθα στους πρόεδρους στις 10 ώρα το βράδυ. Και οι εκδηλώσεις είναι το Σαββατοκύριακο. Ήδη με τον Βασίλη μίλησε με αυτό. Προβλέπεται και έχει γραφτεί και για την χρόνια το αντίστοιχο. Άρα συμφωνούμε για το κατεπίγον. Τώρα τα δύο θέματα είναι όπως είναι οι εισηγήσεις, είναι καθαρά διαδικαστικά. Έχουμε καμία αντίρρηση. Τελειώσαμε. Η συνεδρία τελείωσε. Να μας συμπαθάτε για το κατεπίγον. Τελειώσαμε.